Thank you.
Αυτό το
συγκεκριμένο που θα πω αναφέρεται στο σπίτι της Τσιμισκή. Όπως Yeah.
σκέψεις έζωσαν καθώς περνούσες αυτοκίνητο δρόμο της νεκρικής που μπαίνει. Πράσινες, κόκκινες, μαθιές και τις σιρήνας οι φωνές μοιάζανε να σ' ακολουθούν. Δεν είναι οι μέρες μας απλές και οι ζωές μας οι μικρές δεν έχουνε που να προθούν. Thank you.
Μάρτες, Σταύρος Αγιανιώτης και τον Κύριο. Πόλη Σταυρή στα Περιστά. Άλλη συνέδρια στο Πόρτα Βάσο. Λοιπόν, ηχογραφούμε το κομμάτι, αν κάποια στιγμή ακούγεται, ήταν αντέδρασαν. Και έρχεται ένας κύριος και μου λέει, αυτό το σπίτι πατρίδα, έχω τα μπορντέλα, δεν είναι δυνατόν να πει. Δεν θα λογοκρίνουμε τη Γαλάτια Καζαντζάκη. Μου λέει, αυτό δεν μπορεί, μας ακούνε και οι οικογένειες. Έρχεται η τραγουδίστρια που μου το έλεγε και μου λέει, ας το κόψουμε, ας το κόψουμε, αυτά είναι όχι, δεν θα πάω στο βασιλικό. Ανεβαίνω λοιπόν στο γραφείο του βασιλικού και του λέω ότι ήμουν πάρα πολύ μικρή και πολύ νέα, πολύ νέα. Οπότε μπαίνω μέσα και λέω τι πράγματα είναι αυτά, επιτρέπετε, ας πούμε, εσείς που είσαστε και άλλα, έχετε φέρει την αλλαγή να λογοκρίνετε τι είναι αυτά. Τα είχε ο βασιλικός, τα είχε χάσει πλην, ούτε έγινε αυτό. Λέω τώρα, μου απαγορέστε να πω το τραγούδι αυτό. Λέω ότι κάτι πρέπει να δώσω εντολή να το γράψουμε. Μα φυσικά, παίρνω το τηλέφωνο, το τακτοποιεί. Κατεβαίνω κάτω, είχε φύγει όμως η μουσική. Είχε λήξει η ιστορία, γίνεται φασαρία, ξαναμπαίνω στο ραδιόφωνο, μέσα στην ηχογράφηση στο στούντιο και όπως ήμουν με την κιθάρα μου, λέει θα το πω εγώ με την κιθάρα, τελείως. Οπότε το λέω. Χαρά, ας πούμε, νίκησα. Πάω στο σπίτι, λέω στη μαμά μου, μαμά, έγινε αυτό το επεισόδιο, ας πούμε. Θα καθίσουμε τώρα να τα ακούσεις από το κομμάτι. Και την ώρα που λέω, έφτανε το σημείο, ας πούμε, σπίτι, πατρίδα μου. Κλείνουμε. Η Νέρα Βενετσάνου γεννήθηκε στην Αθήνα. Λένε για καφράδες ως να φύγουν.
είναι μία σειρά τραγουδιών. Επέλεξα να πω ένα από αυτή τη σειρά, γιατί προτίμησα να παίξω με τη μνήμη. Λοιπόν, θα σας πω ένα, το οποίο λέγεται το κίτρινο τραγούδι. Yeah.